Άλλωστε, ο λογότυπός μας, εκ λόγη του μέλου, είναι εμφανής και αποδεδειγμένος στην πορεία που έχουμε και διανύουμε τώρα στη δεύτερη πενταετία της εταιρείας μας, όντας τα χάρια των θεμελιωτών της. Και μην ξεχνάμε ότι η εταιρεία μας δημιουργήθηκε πάνω στις άλλες αξίες της κριτικής συνείδησης και σκέψης από τον Ειρηνέο Γαλανάκη, τον Κώστα Κοντάκη, τον Γιάννη Τζαμαριουλάκη, τον Μανώλη Μαριακάκη, τον Σύλλη Βαρυπογιάννη και συνηθίζεται με τη σημερινή διοίκηση. Με μια ικανοποιητική και σε μεγάλο βαθμό άριστη συνεργασία που έχουμε με τις τράπεζες, η ΑΝΕΠ εξακολουθεί να είναι η μόνη αμοιβώς ελληνική εταιρεία της ελληνικής αυτοπροείας, ναυαρχίδα της σε μεγάλο βαθμό και με τα δομολόγια της Ελλάδα και εξωτερικό έχει καταστεί καθοριστικός παράγοντας και της εθνικής μας οικονομίας και όχι μόνο αποδέχεται και προσαρμόζεται τις εξελίξεις της έκθεσης των επιβαλλόμενων πολλές φορές, αλλά δημιουργεί και στην πορεία της εξελίξης, επηρεάζοντας επιθετικότερο για την ελληνική αυτοπροεία, που είναι η ναυαρχίδα και η αμυμομηχανή της ελληνικής οικονομίας μαζί με τον τουρισμό, στα θετικά στοιχεία που όλοι διαπιστώνουμε σταδιακά να υπάρχουν, όντας στα τελευταία χρόνια της περίοδου των ισχυρών αγελάδων της κρίσης. Αυτές λοιπόν τις σκέψεις αναφέρονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία της έκθεσής μας, ομόφωνα προς το σώμα των μετόχων. Το 2018 απαιτέλεσε μια χρονιά όπου συνεχίστηκαν οι ήπια θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης στη χώρα μας. Ύστερα, από μια μακροχρόνια περίοδο βαθιάς ύφεσης, η ανάγκη τόνωσης της αναπτυξιακής προσπάθειας και η περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού κλίματος και της οικονομικής δραστηριότητας συνδέεται με την αναγκαιότητα για επενδυτικές δαπάνες, διαρθρωτικές αλλαγές και ταυτόχρονα για βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων αγαθών και υπηρεσιών. Ο τομέας του τουρισμού στην Ελλάδα το 2018 αναπτύχθηκε με πολύ υψηλότερο ρυθμό από το σύνολο της ελληνικής οικονομίας και η συνεισφορά του στο ΑΕΠ της χώρας υπερέδει για πρώτη φορά το 20%. Ο κλάδος επιβατικού ναυτιλίας του 2018 χαρακτηρίστηκε από την επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους λόγω αύξησης της μέσης τιμής των καυσίμων κατά 25%. Είναι μια παράμετρος που δεν ελέγχεται από την ΑΝΕΠ, την εταιρεία μας, είναι έξωθεν επιβαρώνει και επηρεάζει άλλο τα θετικά και άλλο τα αρνητικά τα αποτελέσματα. Εμπροκειμένου, είχαμε αύξηση 25% από το 2018 σε σχέση με το 2017, υπενθυμίζοντας ότι αντίστοιχη αύξηση υπήρχε το 2017 30% σε σχέση με το 2016. Επιπροσθέτως, η ακτοπλοϊκή αγορά χαρακτηρίστηκε από την ένταση των συνθηκών ανταγωνισμού τόσο μεταξύ των εταιριών του κλάδου, όσο και με τις αεροπορικές εταιρείες. Ο όμιλος της ΑΝΕΠ το 2018 κατάφερε να αυξήσει τα έσοδά του και να βελτιώσει την ποιότητα των παραγωγών υπηρεσιών. Η έξω μεγάλη παρατηρία από όλες τις συναδέλφους ακτοπλοϊκές εταιρείες ότι η ποιότητα προσωπικού της ΑΝΕΠ είναι στην υψηλότερη στάθμη είναι αποδεδειγμένη και αναγνωρισμένη όχι μόνο από τις ανταγωνιστικές εταιρείες αλλά και από τους επιβάτες συνολικά. Αντισταθμίζοντα λοιπόν τις ζημιές από την άνοδο των καυσίμων και την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού, παράλληλα, αποδεικνύοντας και ιδιαιτερότερες αξίες τις καθιερωμένες, εξακολούθησε να εφαρμόζει υπεύθυνες κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές, μας στηρίζει έμπρακτα την κοινωνία, τον πολιτισμό, την παιδεία και τον αθλητισμό. Σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων, το 2018 ο όμιλος της ΑΝΕΠ εμφάνισε αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών προφόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, το γνωστό ΕΒΙΤΑ, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και μετρικής. Ωστόσο, μετά από 3 χρόνια συνεχόμενα κερδοφορίας, ο όμιλος και η μετρική εμφάνισαν σχετικές ζημιές μετά από φόρους. Οι έκτακτες προβλέψεις, καθώς και τα χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα, λειτουργήσαν δυσχερώς στα καθαρά αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια τα οποία κατέθεσαν αρνητικά.